Κρίνατε μπροστά. Στρελής. 3 δισεκατομμύρια δολάρια ξανεμίστηκαν. Τα διάβασα στο Βήμα με την ιστορία αυτή του Παπανδρέου. Με την κίνηση του Πρωθυπουργού. Που δεν την ήξερε κανείς άλλος. Αλλά το ερώτημα είναι, αφού δεν την ήξερε κανείς άλλος, η σκέψη του, πώς διέρευσε στους κερδοσκόπους. Υπάρχει σύνδεση, δηλαδή επικοινωνία μεταξύ αυτών. Ας υποθέσουμε ότι είναι οι κερδοσκόποι, τα μεγάλα hedge funds και της επίσημης πληροφόρησης. Κοινώς, να σας το πω απλά, ο Σόρος, ο Νουριέλ Ρουμπίνι, όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν μεγάλα hedge funds και σορτάρουν, ο Τζον Πόλσον, που προχθές μόνο από μία διακύμανση έβγαλε 1,5-3. Για ξαναπείτε το αυτό, αυτός τα έβγαλε ο Πόλσον. Κάποια σχέση, κάποια πρόσβαση στην εσωτερική αυτή ασύμμετρη πληροφόρηση. Με συγχωρείτε. 1,5-3. Που πέσανε στο μεγάλο αυτό στοίχημα, ναι, ήταν πάνω από 1,3. Όχι που πήρανε, τα λεφτά που επενδύθηκαν εκεί. Τα λεφτά που πήρανε ήταν πολλαπλάσια. Πολλαπλάσια. Άρα λοιπόν. Παίξανε 1-3. Από το μυαλό του Γιώργου να έφυγε μόνη η πληροφορία αποκλείεται. Επίσης, εγώ προσωπικά αποκλείω ο ίδιος να κινεί τους μηχανισμούς αυτούς. Θα χρειαστεί όμως να θυμηθεί σε ποιους το είπε. Κυρία μου, υπάρχει εκδοχή ότι ο Παπανδρέου δεν είναι ούτε άφρον, ούτε παράφρον. Αλλά εχέφρον. Γνώριζε ότι θα συμβεί με την προκήρυξη του δημοψηφίσματος, γι' αυτό και είχε ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνη στη κυβέρνηση την οποία θα έπαιρνε, αφού διαφωνούσε αυτός που δεν είχε διαφωνήσει για το δημοψήφισμα γυρνώντας, προσφέροντας την αποχώρησή του, θα έπαιρνε ψήφο εμπιστοσύνη. Στην πραγματικότητα πήρε ψήφο αποχώρησης. Πήρε ψήφο εντολής σχηματισμού νέας κυβέρνησης, αλλά την είπαν ψήφο εμπιστοσύνης διότι. Να μάθουμε σιγά σιγά γιατί. Κατέστρεψε όλη την ανθρωπότητα, έβγαλε τη χώρα στο μεγαλύτερο κίνδυνο της ιστορίας και είχαν σηκωθεί όρθιοι και τον χειροκροτούσαν. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Είχε μόλις την άξιση τη χώρα στον αέρα. Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί όλοι που συνεχίζουν να παίζουν συγκινησιακά παιχνίδια βλακείας και ανοησίες μόνο και μόνο για μια κολοκαρέκλα. Ποιος μας έκανε περίγυλο, βγαίνει ο Σόιμπλε και λέει. Last week, the interesting development in Greece in every day. On Monday evening last week, we got the news that they will go for a referendum. On Wednesday night, we discussed with Prime Minister. Μας έχουν εξευτιλίσει. Γι' αυτό λοιπόν πήρε το χειροκρότημα. Και τώρα αρχίζουν να ζητάνε επιστολή να συνυπογράψουν. Ξεκινάνε από την επιστολή. Δεν μπορεί να φανταστείς τι θα ζητήσουν οι εκβιασμοί που θα πέφτουν αυτό το μακρύ διάστημα. Θα είναι πρωτοφανή στην ιστορία και νομίζω ότι θέλω να μας εξωθήσουν να μην πω. Εντάξει, γιατί δεν μας φτάνουν οι στεναχώριες αυτές. Έχουμε κι άλλες στεναχώριες.